Είναι τώρα λοιπόν στην παρέα μας μια γυναίκα που εγώ πάρα πολύ αγαπώ, γιατί είναι ένας άνθρωπος γλυκός, ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος τρυφερός, μια πολύ ταλαντούχα γυναίκα, μια γυναίκα που είναι κοντά μας και είναι η Κάρμεν Ρουγκέρι, αγαπημένη μου. Τι κάνετε, αγαπημένη Κάρμεν? Καλά, δείτε μου, όμορφη και γλυκιά. Πολύ γλυκιά, δεν είδατε πριν πώς τελείωσε η επικοινωνία? Δεν μπορώ να δω, κάτι άκουγα. Γι' αυτό πήγε στην κοπή, επειδή δεν μπορεί να δει. Κάρμεν μου, τι είμαι κάνετε? Είμαι μακριά εγώ τώρα. Πού είστε? Είμαι στο Σούνιο, μόλις έκανα ένα μπανάκι. Α, ναι. Α, ωραία. Ναι, είναι το έκτο. Μπράβο, και μπράβο. Πάει λέγοντας, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε παράσταση. Θα κάνουμε μπανάκια. Μάλιστα. Είστε ένας άνθρωπος που όλοι αγαπάμε. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε αυτή τη τρυφερότητα που βγάζετε και σας κάνει στα μάτια μας και στις ψυχές μας πολύ έτσι αγαπημένο πρόσωπο. Είναι η σχέση σας με τα παιδιά. Είναι τα παραμύθια, τα θεατρικά έργα, όλα αυτά τα οποία όταν ένας άνθρωπος είναι αγαπητός στα παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να είναι αγαπητός. Πώς είναι τώρα τα πράγματα, πώς είναι η ζωή σας σήμερα? Να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Εγώ γενικά στην πανδημία δούλεψα πάρα πολύ, έγραψα έργα, πέρασα μια χαρά. Αλίμονος εκείνους που αρρωστήσανε. Αλλά πρόσεχα και πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και εξακολουθώ να προσέχω, γιατί ανησυχώ πάρα πολύ με την νοοτροπία του λαού μας. Ο λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται να, αφού εσείς θα εμβολιαστείτε, ας μην εμβολιαστώ εγώ. Μια χαρά είμαι. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο χώρος μας έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και εμείς το ίδιο μέσα από το χώρο. Οι παραστάσεις μας για 2 χρόνια τώρα δεν παίζονται. Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι γι' αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά σκέφτηκα ότι επειδή έχουν συνηθίσει όλος ο κόσμος, 26 χρόνια τώρα, πάω περιοδία σε όλη την Ελλάδα χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα, με ένα τεράστιο καμιόνι, με σκηνικά 5 μέτρα, με 200 κοστούμια πολλές φορές. Γραντιλίκι λέγεται αυτό. Μόνο και μόνο γιατί θέλω να σέβομαι τα παιδιά και να βλέπουν παραστάσεις που να τους αξίζουν. Φέτος φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην πάμε καλά. Με το 50% όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, με τα 10 ευρώ εισιτήριο που εγώ δεν θέλω ποτέ να το ανεβάσω. Γιατί θέλω να μπορεί η οικογένεια να έρθει να δει την παράσταση. Και γιατί δεν είναι ο σκοπός μου το κέρδος. Σκοπός μου είναι να βλέπω ευτυχισμένα μου τράγια. Ξέρουμε αυτό, είναι κάτι που το ξέρει όλος ο κόσμος και το έχετε καταφέρει. Να ρωτήσω. Άρα λοιπόν είναι με ένα ερωτηματικό το αν θα συνεχίσουν οι παραστάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή ένα 90% δεν θα βγούμε, γιατί με το 50% δεν γίνεται. Μετά, αν τύχει και πάει και παραπάνω, δεν θα έχουμε το χρόνο να προετοιμαστούμε. Γιατί μην νομίζεις δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμε να ετοιμάσεις μια παράσταση. Χρειάζεται πρόβες, χρειάζονται πολλά πράγματα. Ωραία. Από την άλλη μεριά προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Μπράβο, αυτό ήθελα. Κάνουμε έναν υπέροχο, μα υπέροχο, και θα πρέπει να το ξαναμιλήσουμε όταν θα είναι ο καιρός. Βέβαια, με χαρά. Και να είσαι και εσύ γερή και να είσαι στην εκπομπή σου. Να το μιλήσουμε, ναι, να μιλήσουμε για τον μικρό πρίγκιπα, τον οποίο πρέπει να σου πω. Αχ, αγαπώ. Είναι χιλιοαγαπημένο έργο, αλλά εγώ δούλεψα πάνω σε αυτό προκειμένου να το καταλάβει και το πιο μικρό παιδί. Σέβομαι πάντοτε τον αρχικό δημιουργό. Έχει γίνει μια πολύ, πιστεύω, πολύ καλή δουλειά. Η δε μουσική είναι πρωτότυπη του Στέφανου Κορκολή. Είναι μια παράσταση, τα κοστούμια και τα σκηνικά και η σκηνοθεσία. Πάρα είναι πολύ ωραία δουλειά αυτή. Γουστάρω πολύ που το κάνετε μένα, αυτό. Που είναι, μπράβο, η κορούλα μου. Γιατί τελευταία σκηνοθετούμε μαζί, είναι κάτι που το αγαπάει πάρα πολύ και το μπορεί πάρα πολύ. Και ετοιμάζουμε μια παράσταση που είναι πραγματικά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Και είμαι πολύ περηφάνεια, το λέω. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλή. Αυτό θα το ξεκινήσουμε τον Οκτώβρη. Μπράβο, με το καλό. Θέλω να πω ότι... Και θα ετοιμάσουμε, όχι να πούμε και αυτό, ότι ετοιμάζουμε και τώρα ετοιμάζουμε τα πράγματα για μια υπερπαραγωγή στο Christmas Theater, το η Άθλη του Ηρακλή. Άρα λοιπόν. Οπότε, έχουμε παρουσία. Δεν έχετε σταματήσει να δουλεύετε και να δημιουργείτε. Εγώ πολύ χαίρομαι για το μικρό πρίγκιπα. Γιατί είναι ένα βιβλίο, αυτό ένα έργο, το οποίο θα πρέπει κανείς να το δει
με πολύ έτσι, προσοχή, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο φτιαγμένο. Με μελέτη. Το ξέρω γιατί το έχω μεταφράσει στο παρελθόν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι παιδικό, έτσι. Όχι, δηλαδή μπράβο. Είναι ένα παραμύθι που μόνο παιδικό δεν το λέει κανείς. Ναι. Έχει παιδικότητα, σαφώς, αλλά είναι ένα παραμύθι με πολύ ωραία μηνύματα. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι δώρο για τα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να μπουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί έχει πολύ ωραία μηνύματα κοινωνικά, μηνύματα ζωής πραγματικά. Μπράβο που ναι, λέγεται αυτό και το έργο. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοδιάβασα, το σκέφτηκα ότι δεν είναι για παιδιά. Όταν όμως άρχισα να το δουλεύω πάρα πολύ, να το μελετάω, όχι να το διαβάζω, κατάλαβα με ποιο τρόπο θα μπορούσα να το κάνω να το καταλάβουν και τα μικρότερα παιδιά. Και έτσι νομίζω ότι θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Μπράβο, πολύ ωραία δηλαδή ιδέα. Από 4-4,5 και πάνω. Πολύ ωραία. Γιατί, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει τις παραστάσεις να τις κάνω. Θέλω να είναι παραστάσεις για το ανθρώπινο μυαλό. Δεν θέλω να κατεβαίνω για να πάω να με καταλάβει ένα παιδάκι. Θέλω να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδάκι να ανέβει. Αυτή είναι η προσπάθειά μου πάντα. Νομίζω ότι... τα γραφτά μου λέμε τώρα. Όσο κανείς... στη σκηνοθεσία κοιτάζουμε να είναι όλα στην εντέλεια, προκειμένου να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το θέατρο, γιατί από το θέατρο έχουν να κερδίσουν. Και επίσης είναι και οι πιο δύσκολοι θεατές τα παιδιά, έτσι. Ακριβώς. Και οι πιο δύσκολοι αποδέχτες επίσης. Λοιπόν, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπημένοι μου. Γλυκιά. Να είστε πάντα καλά, Γερή. Φιλάκια, καλά μπάνια. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τα επόμενα. Γεια σας.